Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Σε αυτό το review θα δούμε το B-Link S1. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε το HPC εκεί πέρα, είδατε πώς δουλεύει, οπότε πάμε να δούμε και εδώ πέρα τον κύριο ανταγωνιστή του. B-Link S1, γιατί B-Link δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, την ξέρουμε σαν εταιρεία εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ πέρα στο κουτί μας λέει ότι ταυτόχρονα μπορείς να συνδέσεις και δύο οθόνες για να κάνεις διαφορετικές εργασίες. Από αυτή τη μεριά μας γράφει περισσότερες πληροφορίες και μας λέει ότι το μοντέλο είναι το S1, η διαστάση του είναι 160x134x32 χιλιοστά, έχει τον επεξεργαστή N3450 Apollo Lake, η κάρτα γραφικών του είναι Intel HD Graphics 500 όπως και στο προηγούμενο, η μέγιστη ανάλυση που υποστηρίζει είναι 4096x2160, η μνήμη που έχει μέσα είναι DDR3 και είναι στα 4GB, ενώ ο εσωτερικός χώρος είναι 64GB στο συγκεκριμένο μοντέλο. Μας λέει εδώ πέρα ότι μπορεί να επεκταθεί ο εσωτερικός χώρος βέβαια με έναν SATA 2.5 σκληρό ή ακόμα και με μία M2 SSD Storage Card. Οπότε πολύ θετικό και αυτό. Ethernet εδώ πέρα μας λέει είναι ένα gigabit LAN. Μας γράφει εδώ πέρα ότι υποστηρίζει 802.11abgn KEC, οπότε φτάνουμε εδώ πέρα και τα 5,8 GHz όπως λέει. Bluetooth 4 και Power Management, έχει εδώ πέρα ένα τροφοδοτικό DC 12V στο 1,5A. Μας γράφει επίσης συσκευασία πάνω και τι έχει μέσα. Πολύ θετικό αυτό. Κοιτώντας το κουτί, ας πούμε, είσαι σε ένα μαγαζί, βλέπεις μέσα και λες: α, έχει, ξέρω εγώ, HD Cable 2 Set, έχει το User Manual, έχει το Power Adapter, το τροφοδοτικό του δηλαδή, και ένα Wall Mounted Bracket. Το ότι βάζουν πλέον αυτά τα VESA Mounts είναι πάρα πολύ θετικό σε αυτά εδώ τα mini PC. Γιατί πολύ απλά αυτά εδώ όλα τα mini PC συνήθως τι κάνεις, πας και τα κουμπώνεις πίσω από μια οθόνη και έχεις ένα all-in-one PC. Και από αυτή τη μεριά βλέπουμε εδώ πέρα ότι μπορείς να το επεκτείνεις με τη M2 που μας έλεγε, που είναι 2242 SSD και με έναν 2.5 σκληρό. Και πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ πέρα το καπάκι αργά και βασανιστικά. Βλέπεις εδώ πέρα και ωραίο design από τη μέσα μεριά και εδώ πέρα μας έχει κάποια μανιουαλάκια από την πάνω μεριά. Μας γράφει το mini PC System Activation Instructions και σου λέει πώς μπορείς να ενεργοποιείς τα Windows, το βάζουμε στην άκρη και εδώ πέρα Basic Operation και After Service. Και μας γράφει εδώ πέρα ότι τι έχει πάνω, έχει standard USB 3, έχει TPC slot, έχει LAN port, έχει standard USB 2 port, HD type port, την HDMI δηλαδή, DC in port της τροφοδοσίας, VGA type port, οπότε έχει και θύρα VGA, πολύ θετικό και αυτό άμα έχει μια παλιότερη οθόνη, TransFlash card slot, δηλαδή microSD, headphone ή microphone jack και το power button. Και εδώ πέρα μας λέει τι μπορείς να συνδέσεις και πώς μπορείς να το συνδέσεις, high speed transmission και πάει λέγοντας. Βασικές πληροφορίες εδώ πέρα που ούτως ή άλλως θα τις δούμε στην πράξη. Εδώ πέρα είναι το κουτάκι μας και κάτω από το κουτάκι μας έχουμε χύμα πολλά πράγματα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι το τροφοδοτικό του, που όπως μας είπε κιόλας πριν είναι 12V στο 1,5A, το αφήνω εδώ πέρα στην άκρη. Μετά έχουμε ένα HDMI καλώδιο 1 μέτρο, μια χαρά, HDMI από τη μία και HDMI από την άλλη, full HDMI, δεν είναι κάποια mini micro. Και μετά αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι άλλο ένα καλωδιάκι HDMI. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα μέτρο, είναι πολύ μικρότερο, πρέπει να είναι 20 πόντους, πόσο είναι αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, μας δίνει ένα δεύτερο καλώδιο, αλλά ναι, θα προτιμούσα να μου βάλει δύο ίδια παρά να μου κάθεται να μου κάνει αυτές τις διαδικασίες. Και μετά εδώ πέρα είναι αυτό που λέγαμε ότι σου δίνει και το mount. Τώρα πρόσεξε, στο HPC σου δίνει κανονικά εκεί πέρα ολόκληρο το mount που πήγαινε και το κούμπονες από πίσω και ήσουν ένα κομπλέ. Εδώ πέρα τώρα σου δίνει ένα κομμάτι που θα το βάλεις από τη μια μεριά του VESA mount, άλλο ένα κομμάτι που θα το βάλεις από την άλλη και μετά αυτό θα έρθεις και το βάλεις σιρταρωτά. Οπότε δεν είναι ότι θα πας να το βιδώσεις κατευθείαν πάνω, μπορείς πολύ άνετα να πας να το τραβήξεις και να το σηκώσεις. Τώρα γούστα είναι αυτά, εγώ προτιμώ να είναι άμα το θέλω για all-in-one PC λύση, να είναι κουμπωμένο σε ένα σημείο παρά να κάθεται να παίζει ή να είναι αριστερά-δεξιά και οτιδήποτε. Αλλά είναι και αυτό πάρα πολύ χρήσιμο γιατί πες ρε φίλε ότι θες να το βάλεις στη τσέπη σου, θες να το πάρεις και στο σπίτι αυτό, να δεις μια ταινία ή να συνεχίσεις τη δουλειά. Κάνεις ένα χρακ, το βγάζεις και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό. Και πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα τώρα το mini PC μας. Θα βάζουμε αυτά εδώ πέρα στην άκρη. Είναι όμορφο ρε φίλε. Είναι όμορφο. Αν και το HPC εκεί πέρα ήταν έτσι πιο διαστημικό, ήταν πιο φουσκωμένο, είχε και λεντάκια ωραία και καλά. Αυτό εδώ πέρα, κοίτα το, έχει το χάρτη από πάνω, τις επίπεδες γης, τις ορθογώνιας γης βασικά. Building εδώ πέρα με τη σβούρα την ωραία. Από εδώ πέρα είναι οι γρίλες του εξαρισμού αριστερά και δεξιά. Τώρα αυτό μπορεί να ξενερώσει μερικούς, αλλά τα έχει όλα μπροστά. Γιατί ξέρεις τώρα, άμα αυτό τώρα το βάλεις σε mini PC πίσω από μια οθόνη, δεν σε απασχολεί που βρίσκονται. Αλλά ρε φίλε, όταν είναι να το βάλεις, ξέρω εγώ, κάτω από μια τηλεόραση στο σαλόνι, να το έχεις σαν TV box, ας το πούμε έτσι. Να είναι όλα μπροστά και να είναι το κοκορέτσι στα καλώδια δεν είναι η καλύτερη μας πάντα. Οπότε βλέπεις εδώ πέρα τη 2 USB 3, βλέπεις εδώ πέρα την υποχή τη microSD, βλέπεις τη Type-C, βλέπεις εδώ πέρα το Power On το κουμπί και από την πίσω μεριά έχουμε τη VGA, το DC 12V που πας ωραιότατα και βάζεις το τροφοδοτικό σου, HD Out ή έξοδος ή HDMI, LAN εδώ πέρα θύρα και 2 USB και η θύρα για τα μικρόφωνα και το ακουστικό. Και εδώ πέρα είναι το reset pin που άμα γίνει καμία στραβή το αλλάζεις. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε και αυτό από την κάτω μεριά να δούμε άμα μπορεί να πάρει τον 2.5 το σκληρό. Αφαιρούμε τη μία βίδα, αφαιρούμε και την άλλη. Απελευθερώνουμε το κάτω τρέι και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα τι είναι. Είναι υποδοχή για το 2.5 το SSD ή το σκληρό ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι επιθυμείς. Οπότε έρχεσαι εδώ πέρα, το σπρώνεις προς τα κάτω, κλακ,
Αυτό ήταν. Τώρα κοίτα, ενώ το άλλο είχε κάποιο προστατευτικό εδώ να μην παίζει ο σκληρός ή οτιδήποτε, εδώ πέρα έχει αυτό το έλασμα μόνο. Οκ, okay, δεν είναι και καλύτερη μου, αλλά τουλάχιστον βλέπεις ότι το ψιλοκρατάει κάτω. Οπότε βγάζω το σκληρό από εδώ μέσα. Ξαναβιδώνω τις βιδούλες που η μία κάπου αγνοείται, κάπου μου έχει φύγει τώρα και θα ψάξω να την βρω. Τελικά τη βρήκα και τη δεύτερη τη βιδούλα. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να μεταφερθούμε στον προτζέκτορα για να κάνουμε το review του. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Και αφού τελειώσαμε με τα του unboxing, πάμε να δούμε και πώς συμπεριφέρεται το συγκεκριμένο mini PC από την Billink. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα έχω το Cinebench, έχω τα 4K samples μου, έχω εδώ πέρα το δικτυακό δίσκο. Και πρόσεξε τώρα, στο προηγούμενο review που έδειξα το Ace PC, είχα ξεχάσει να σας βάλω εδώ πέρα το δικτυακό μου σκληρό για να δείτε ότι παίζει κανονικά αρχιάκια. Οπότε στο συγκεκριμένο θα τα δούμε και αυτά. Οπότε πάμε να ανοίξουμε το Cinebench, πρώτη φορά το τρέχω και πάμε να δούμε μαζί τα αποτελέσματα. Πατάμε run εδώ πέρα και υπομονή. Βλέπεις εδώ πέρα τον επεξεργαστή, είναι ο N3450, την προηγούμενη φορά είχαμε τον J. 4 cores, 4 threads στο 1,1 GHz, Windows 8 εδώ πέρα, ωραία, τετράπιτο, Intel HD Graphics 500. Οπότε η διαφορά είναι ο επεξεργαστής. Και από ό,τι βλέπεις, ο Apollo Lake N3450 σκόραρε 136 πόντους. Ενώ ο προηγούμενος, ο J, είχε σκοράρει 171. Δεν τρέχει κάτι στο παρασκήνιο, οπότε έχουμε χαμηλότερες επιδόσεις από το Ace PC. Θα δούμε βέβαια πώς αυτό μεταφράζεται στην αναπαραγωγή 4K υλικού ή οτιδήποτε, αυτά δηλαδή που μας ενδιαφέρουν εδώ πέρα, αλλά αυτό με ψιλοπροβληματίζει. Οπότε πάμε να τρέξουμε και το OpenGL test. Και τα αποτελέσματα στο OpenGL test ήταν απογοητευτικά. 9,46 FPS, ενώ το προηγούμενο που σας είχα δείξει ήταν γύρω στα 15. Οπότε αν και η Billink με το GT1 Ultimate έχει το καλύτερο Android TV Box εδώ και περίπου 2 χρόνια, τώρα με το S1 δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα και τα 4K τα βιντεάκια μας, αλλά μετά από τα αποτελέσματα του Cinebench ψιλοξενέρωσα να σου πω την αλήθεια. Βλέπεις εδώ τα μελισσάκια, μια χαρά, ομαλή αναπαραγωγή. Λοιπόν, τα μελισσάκια, το πιο απλό εδώ πέρα 4K βιντεάκι που έχω, μια χαρά, into the cave τώρα. Κάτσε να το προχωρήσω και λίγο. Κάνε ένα σπάσιμο, καθαρή εικόνα, οπότε πάμε να τρέξουμε την επόμενη ματρόσκα μας. Λοιπόν, Elysium 2, πάμε να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε και το πιο βαρύ που έχω, το SES Astra. Πάλι εδώ ο καρατέκα, οι φίλοι μου στην μπαλαρίνα. Μετά θα είναι οι μοναχοί που θα κάθονται και θα βάφουν εκεί πέρα, θα φτιάχνουν σχεδιάκια. Κάτσε να το προχωρήσουμε λίγο, γιατί εδώ το καταλαβαίνουμε πιο πολύ στα κολλήματα που κάνει στο fast forward. Όσο κάθομαι και βλέπω την αναπαραγωγή εδώ πέρα των 4K αρχείων, βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Ναι, μεν στο Cinebench μπορεί να είδαμε μεγάλη διαφορά στα frame per second από το OpenGL test, αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα στην αναπαραγωγή 4K υλικού είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά με το προηγούμενο. Οπότε το κλείνουμε και αυτό. Λοιπόν, καλή χρήση τοπική αναπαραγωγή 4K υλικού, αλλά θέλω να δω τι γίνεται όταν πάω να τρέξω και ένα αρχιάκι από κάποιον δικτυακό δίσκο. Οπότε έχω βάλει εδώ το πρόγραμμα της Xiaomi που με συνδέει στον R2D το router με τον 1TB σκληρό μέσα και πάμε να δούμε άμα θα παίξει τα αρχεία από εκεί πέρα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν έχω συνδεθεί με Ethernet αλλά με WiFi όπως βλέπεις εδώ πέρα και πιάνει και πάρα πολλά δίκτυα τριγύρω που δεν πιάνω συνήθως. Οπότε μια χαρά δυνατό το WiFi του. Λοιπόν, οπότε πάμε να τρέξουμε εδώ πέρα, ας πούμε. Α, πάμε να δούμε το footage από το Spark που δεν σας είχα δείξει. Ενώ είχα κάνει το review αλλά δεν είχε νόημα. Οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα. Το ανοίγουμε. Και με εδώ πέρα στα τείχη του Ηρακλείου. Ωραία και καλά. Έκανα κάποιες δοκιμαστικές εδώ πέρα, κάποιες ελλείψεις. Πάμε να το προχωρήσω λίγο. Εδώ. Τα μαξάκια, το λιμάνι, τα τείχη, κάτι πουλιά που πήγαν να πέσουν πάνω στο Spark. Βλέπεις εκεί πέρα το μαξίνι και ο τάφος του Καζατζάκι. Ωραία. Σταθερότατο φαινότανε. Μετά από λίγο που το σήκωσα πιο ψηλά, κάθισε και έχασε το σήμα και είχα ψιλοφρικάρει. Οπότε μη σου πω ότι είναι εκείνη η ώρα και τώρα αρχίζει και κατεβαίνει μόλις ξαναβρήκα το σήμα. Οπότε βλέπεις εδώ πέρα ότι η αναπαραγωγή τουλάχιστον 1080p 30fps, γιατί αυτή είναι η ανάλυση που τράβαγε το Spark, είναι μια
χαρά. Οπότε και αρχή από δικτυακούς δίσκους τα βλέπεις ωραιότατα. Και πάμε να δούμε και ένα 4K βιντεάκι στο YouTube. Τι έχουμε πει, ότι με τον Internet Explorer εδώ πέρα γενικά οι Apollo λέει και επεξεργαστές αποδίδουν αρκετά καλύτερα. Οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα τον Ινδιάνο που χορεύει. Ναι, Native American, πες το πως θες για να είμαστε και politically correct. Ανοίγουμε εδώ πάνω, πάμε στο 2160p και τώρα με τη γραμμή μου, παιδιά τα ξέρετε, είναι χάλια, οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται. Λοιπόν, κάτσε να βάλω το βιντεάκι για να παίξει μέχρι εδώ πέρα που έχει κάνει ήδη το buffering για να καταλάβεις ότι δεν είναι θέμα επεξεργαστή αλλά είναι θέμα γραμμής άμα κολλάει. Και κάπου εδώ περιμένω τώρα να φορτώσει ξανά. Λοιπόν, οπότε βλέπεις και το 4K υλικό εδώ πέρα στο YouTube δουλεύει απροβλημάτιστα. Οπότε κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Σωτήρι, να το πάρω, να μην το πάρω. Μήπως ρε φίλε να πάρω το HPC που μας έδειξε στο προηγούμενο βίντεο. Billing GT1 Ultimate έχω εδώ για 2 χρόνια, 1,5 που το είχε βγει και είμαι full ικανοποιημένος. Και ναι, ό,τι βγάζει Billing μετά πάνε και το αντιγράφουν άλλοι. Ισχύει το ίδιο για την Billing σαν εταιρεία και στα mini PCs ή είναι μόνο στα Android TV boxes που είναι μεγάλη επιτυχία? Να σου πω την αλήθεια, με ξενέρωσε αρκετά το αποτέλεσμα στο Cinebench. Δηλαδή περίμενα το κάτι παραπάνω από αυτόν τον επεξεργαστή και από αυτή την εταιρεία να έχει κάνει κάποιο optimization, να είναι έτσι λίγο πιο καλό. Αλλά όχι, μου άφησε εκεί πέρα μια πικρία. Βλέπουμε όμως ότι το συγκεκριμένο mini PC, αν και είναι η μεγαλύτερη έκδοση, δεν είναι 30 διάρα όπως έδειξε από το HPC, δυστυχώς δεν έφτασε τα standards που θέλαμε. 4K samples έπαιξε ανετότατα, δεν κόλλησε πουθενά. Να παίξω κάποιο αρχείο από το δικτυακό δίσκο, ναι, μια χαρά το έπαιξε και αυτό δεν κόλλησε πουθενά. Να κάτσω να δω ένα βιντεάκι 4K στο YouTube, το έκανε. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα από τη στιγμή που έκανα κάποιες πιο απαιτητικές ενέργειες, ας το πούμε έτσι, να δουλέψω και ένα πρόγραμμα γραφείου ή ξέρω εγώ να κάνω κάποιες απλές χρήσεις που θα έκανα με έναν πολύ φτηνό υπολογιστή. Το gaming, άστο στην άκρη στη συγκεκριμένη κατηγορία. Πάλι ναι, μπορεί να παίξεις κάποια βασικά παιχνιδάκια, αλλά από ό,τι είδες τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα καλύτερα. Οπότε να το πάρω, να μην το πάρω, παιδιά, σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Είναι όλα θέμα συνδεσιμότητας, των ports που θες να έχει το καθένα, αλλά και θερμικής συμπεριφοράς. Οπότε τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και διαλέγεις ποιο πιστεύεις ότι είναι το κατάλληλο για σένα. Anyway, αυτά από εμένα. Γεια σας.